Η αναταραχή που προκλήθηκε από τον πόλεμο στην Ουκρανία προκάλεσε στην Ευρωπαϊκή Ένωση αύξηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση άνθρακα και μια προσωρινή επιβράδυνση στο προγραμματισμένο κλείσιμο ηλεκτροπαραγωγικών σταθμών. Η Ελλάδα είχε ένα φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα για να τερματίσει δεκαετίες εξάρτησης από τον λιγνίτη, αλλά η εφαρμογή του προγράμματος αυτού σταμάτησε ως απάντηση στην τεράστια αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου. Αυτό δεν σημαίνει ωστόσο ότι σταμάτησε και η συρρήκνωση του προσωπικού που εργάζεται στο ορυχείο της Κοζάνης, καθώς υπάρχουν και άλλοι αντικειμενικοί λόγοι που επέβαλαν την σταδιακή απεξάρτηση από τον άνθρακα. Το λιγνητικό κέντρο Δυτικής Μακεδονίας ήταν όντως η καρδιά της παραγωγής της ενέργειας. Έχει μεταβληθεί σίγουρα ο σχεδιασμός ο οποίος υπάρχει, λόγω και της εξάντλησης των κοιτασμάτων ή της μείωσης και των περιβαλλοντικών θεμάτων τα οποία έχουν προκύψει. Η εταιρεία θα συνεχίσει στην περιοχή να λειτουργεί, αλλάζοντας μορφή στο θέμα του ενεργειακού και περνώντας στο θέμα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Το λιγνητορυχείο της Κοζάνης απασχολεί σήμερα 1.500 εργαζόμενους από 6.000 30 χρόνια πριν. Για δεκαετίες, η χώρα βασιζόταν στην εξόρυξη από αυτό λιγνίτη, ενός τύπου άνθρακα χαμηλής ποιότητας και υψηλών εκπομπών αερίων. Σε απόσταση μισής ώρας από το εργοστάσιο, δημιουργήθηκε ένα από τα μεγαλύτερα ηλιακά πάρκα της Ευρώπης, αλλά βγήκαν αγγελίες για πρόσληψη μόλις 20 ατόμων. Κατά τα εγκαίνια της νέας εγκατάστασης, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε αύξηση 50% στην παραγωγή λιγνίτη ως το 2024 για την δημιουργία αποθεμάτων. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, αν και δεν σταματούν τα σχέδια για μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σταματούν βραχυπρόθεσμα αυτά για απόσυρση περισσότερων σταθμών παραγωγής ενέργειας με καύση άνθρακα. Εκεί που είχαμε το 75% της ζήτησης να παράγεται από τον ελληνικό λιγνίτη, τώρα μιλάμε ότι θα έχουμε το 20 με 25, με μονάδες οι οποίες είναι πολύ σύγχρονες και επαναλαμβάνω το ότι συγκρατούν το σύνολο των ρήπων, είτε είναι αυτή η ατμοσφαιρική ρήπη, είτε είναι οι ρήποι που εντάσσονται στο πλαίσιο των βιομηχανικών ρήπων και την αγορά δικαιωμάτων των ρήπων. Η υπόθεση στη χώρα μας μετάβαση είναι μια καθαρά business για τα συμφέροντα του φυσικού αερίου. Το Σωματείο Εργαζομένων στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας της Ελλάδας πιέζει την κυβέρνηση να δώσει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής στον άνθρακα αντί να χρησιμοποιεί τις εισαγωγές φυσικού αερίου που είναι πλέον πιο ακριβές. Με δεδομένο το πρόβλημα με την εξάρτηση από το ρωσικό αέριο, ήδη παρατηρήθηκε το τέταρτο τρίμηνο του 2021 αύξηση κατά σχεδόν 20% σε σύγκριση με έναν χρόνο πριν στην ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από άνθρακα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό πριν την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Πατώντας επάνω στα νέα δεδομένα, οι εργαζόμενοι στην Κοζάνη διεκδικούν την παράταση της ζωής των σύγχρονων σταθμών με καύση άνθρακα κατά περίπου 5 χρόνια, ως το 2035, και μάλιστα με παράλληλη αύξηση του μεριδίου τους στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από το κάτω του 15% που είναι σήμερα σε περίπου 25%. Παράλληλα, οι συνταξιούχοι καταγγέλουν ότι δεν έχει γίνει κατάλληλη προεργασία για την μετάβαση σε άλλες πηγές. Η κεντρική διοίκηση, η κυβέρνηση και η πολιτεία δεν φρόντισε. Δηλαδή φροντίζεις εναλλακτικές λύσεις για να κάνεις κάτι άλλο. Δηλαδή αν έχεις μια επιχείρηση και θέλεις να την κλείσεις, φροντίζεις τι θα κάνεις μετά. Εμείς εδώ πρώτα κλείνουμε και μετά σκεφτόμαστε τι να κάνουμε. Δεν σκεφτήκαμε από πριν ότι η περιοχή μπορούσε να καλλιεργήσει άλλα πράγματα και από αγροτικά και από επενδύσεις, από καινούργια εργοστάσια, από φορολογίες. Μειώσεις, να έρθουν επενδυτές κτλ. Δεν έγινε. Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα ο πληθυσμός της Κοζάνης και της γύρω περιοχής να συρρυκνώνεται αυτή τη στιγμή ταχύτερα από τον εθνικό μεσόωρο σε μια χώρα με έναν από τους ταχύτερα γυρασμένους πληθυσμούς στον κόσμο. Ωστόσο, ο Δ. Σωτήρης Καπέλος, Διευθυντής Ανάπτυξης και Λειτουργίας στα Ελληνικά Πετρέλαια, υποστηρίζει ότι οι επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα οδηγήσουν και σε νέες θέσεις εργασίας στον πράσινο τομέα. All this green production... Όλη αυτή η πράσινη παραγωγή μπορεί να συμβάλλει στην παραγωγή άλλων πράσινων προϊόντων όπως το υδρογόνο, η ηλεκτροκίνηση και όλες αυτές οι περιοχές που θα έρθουν τα επόμενα χρόνια. Και αυτές οι περιοχές θα δημιουργήσουν περισσότερες θέσεις εργασίας για τους ντόπιους και επίσης για την ευρύτερη οικονομία της περιοχής, αλλά και για όλη την Ελλάδα και την Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί το τέλος της εποχής του άνθρακα στην Ελλάδα ως αναπόφευκτο. Και πολλοί είναι οι ειδικοί που υποστηρίζουν ότι η σύντομη επιστροφή του αυτήν την περίοδο απλά θα καθυστερήσει λίγο την έλευση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τον εξυγχρονισμό του δικτύου.
Για να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει το μερίδιο που της αναλογεί για την επίτευξη του στόχου του 1,5 βαθμού της Συμφωνίας του Παρισιού, ο άνθρακας πρέπει να καταργηθεί σταδιακά ως το 2030 το αργότερο και το φυσικό αέριο μέχρι το 2035. Και αυτό φαινόταν πολύ φιλόδοξο πριν από μερικά χρόνια. Τώρα όμως η συνολική δυναμική άλλαξε, ενώ ότι τώρα δεν θεωρείται ως ριζοσπαστική ιδέα. Φτάνουμε σιγά σιγά. Απλώς οι σωστές πολιτικές πρέπει να υπάρχουν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης φυσικά, όπως πρέπει να εφαρμόζονται αυστηρά και σε εθνικό επίπεδο, με καλό σχεδιασμό από τοπικό, περιφερειακό και σε εθνικό, λόγω της όλης δίκαιης μετάβασης και της συζήτησης για τον κοινωνικό αντίκτυπο. Η κατανάλωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υπερκεραστεί εδώ και καιρό από την Κίνα, η οποία χρησιμοποιεί περισσότερο άνθρακα από ότι όλος ο υπόλοιπος κόσμος μαζί. Ωστόσο, οι ρυθμίσεις στην Ευρώπη και ο τρόπος με τον οποίο επιτυγχάνει τους διεθνείς κλιματικούς στόχους παρακολουθούνται στενά από άλλες βιομηχανικές δυνάμεις, μαζί με το πώς θα καταφέρει να διασώσει τις τοπικές οικονομίες στις περιοχές που ζούσαν σχεδόν αποκλειστικά από την εξόρυξη άνθρακα. Πάνω στον άνθρακα χτίστηκε σε μεγάλο βαθμό η μεταπολεμική Ευρώπη. Άλλωστε, πρόδρομος της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλιβα, που σχηματίστηκε το 1951 και εξελίχθηκε στην ισχυρότερη ένωση κρατών στην παγκόσμια ιστορία. Η ένωση αυτή, 71 χρόνια μετά, έχει βάλει στόχο σε βάθος μικρότερο της δεκαετίας να εξαφανίσει τον άνθρακα, που αποτέλεσε ουσιαστικά το συστατικό στοιχείο της.